Έχει τα νερά της, τις ομορφιές της, τα βουνά της, την ποικιλία του περιβάλλοντος, του κλίματος, των ανθρώπων. Κι όμως είναι μια περιοχή που βρίσκεται έξω από τα σύνορα της Ευρώπης οικονομικά. Και αναρωτιέμαι γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αν δούμε τα νούμερα, που πάντα τα νούμερα λένε την αλήθεια, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι το κατακεφαλήν εισόδημα των κατοίκων της περιοχής μας, εδώ πέρα, είναι περίπου 9.500 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Το κατακεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας είναι 22.000 και της προβληματικής Ιρλανδίας είναι 54.000 το χρόνο. Εμείς γιατί να είμαστε έτσι? Γιατί να έχουμε εμπλακεί σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της αποανάπτυξης, της μικρής ανάπτυξης, της στασιμότητας? Εγώ περισσότερο αποδίδω το πρόβλημα αυτό στις λάθος πολιτικές που εφαρμόστηκαν, στο γεγονός ότι τα τελευταία 3 χρόνια η περιφέρειά μας δεν μπόρεσε να εκτεναχθεί, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το ΕΣΠΑ, που είναι εδώ που τα λέμε κακά τα ψέματα, ο κυριότερος πόρος που διαθέτουμε, το μόνο εργαλείο, το οικονομικό εργαλείο που διαθέτουμε για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε τις δυνάμεις, τις μηχανές της ανάπτυξης. Και αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε κατεπηγόντως, έπρεπε να το έχουμε κάνει χτες, προχθές, πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε από εδώ και πέρα, είναι να αξιοποιήσουμε όλες τις πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας. Ελπίζω και πιστεύω ότι υπάρχει σίγουρα μια καλύτερη μέρα για όλους μας εδώ στην περιφερειά μας. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο μπορούμε να πετύχουμε εμείς που έχουμε μάθει να δουλεύουμε, εμείς που έχουμε μάθει να αποδίδουμε στην αυτοδιοίκηση μεγάλη σημασία και να αξιοποιούμε τις τεράστιες δυνάμεις της αυτοδιοίκησης και τις τοπικές δυνάμεις, μπορούμε να το πετύχουμε εδώ στην δική μας περιφέρεια. Και να μην μας φοβίζουν τα σύννεφα που έρχονται από δεξιά και αριστερά με διάφορες υποψηφιότητες. Θεωρώ ότι θα ξεφουσκώσουν, γιατί ακριβώς δεν έχουν την λαϊκή δυναμική από πίσω τους. Εμείς την έχουμε αυτή τη λαϊκή δυναμική, γιατί έχουμε κρατήσει τα στελέχη μας, όπως είπε πιο πριν ο Γιώργος στους δημοσιογράφους, το Κινάλ έχει κρατήσει τα στελέχη του, αλλά έχει κρατήσει και τους οπαδούς και τους φίλους του. Φάνηκε αυτό. Αυτό ήταν το μήνυμα στις εκλογές για την ηγεσία της περσινές. Και νομίζω ότι το πολιτικό μήνυμα των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου είναι ότι ο τόπος χρειάζεται επιτέλους μια αλλαγή, μια πίστη στην δύναμη των μεταρρυθμίσεων και στη δύναμη που κρύβει ο λαός μας όταν βρίσκεται στα δύσκολα και μπορεί να ξεπεράσει.